Σε μόνος τείχων και ταρατσών προχωρούν οι περισσότεροι την περίοδο αυτή εν ώψη του περχόμενου χειμώνα για να θωρακίσουν τα σπίτια τους από την υγρασία και το κρύο. Συμβουλές για όλα αυτά μας έδωσε ο ειδικός σε αυτές τις εργασίες, υπεύθυνος του χρωματοπολίου Νικόλαος Τσουλιάγκας. Πώς μπορούμε να θωρακίσουμε το σπίτι μας εν ώψη του χειμώνα, ποιες είναι οι απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν? Λοιπόν, πάντα ελέγχεται ο χώρος, ελέγχεται σε τι κατάσταση βρίσκεται η οικοδομή, το σπίτι το οποίο θέλουμε να βάψουμε. Από εκεί και πέρα χρησιμοποιούμε επισκευαστικά υλικά, ενοπλισμένα υλικά, έχει κόλλες τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να διαβροχοποιήσουμε την επιφάνεια. Μετά από εκεί πέρα χρησιμοποιούμε τα στάρια και τα ακριλικά υλικά τα οποία είναι αδιάβροχα και μας δίνουν ανάλογα με την ποιότητα που έχει το κάθε υλικό και τα χρόνια της αντοχής που θα έχει επιφάνεια. Συνήθως, επειδή η πόλη της Κομωτινής είναι μια πόλη με έντονη υγρασία, θα λέγαμε, τι πρέπει να κάνει, πρέπει να κάνουν μόνο στα σπίτια? Εννοείται. Έχει, ας πούμε, η θερμοπρόσωψη που λέμε, έχει τα υλικά τα οποία βάζουμε το φελιζόλ. Αυτό ανάλογα με το πάχος μας δίνει την απόκληση διαφορά θερμοκρασίας. Είτε όσο πιο μεγάλο φελιζόλ μπορούμε να βάλουμε στην επιφάνεια, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η προστασία ως προς το όφελος και για το κρύο το χειμώνα, να μας κρατάει περισσότερο τη ζέστη, και το ανάποδο για το καλοκαίρι, να μας κρατάει περισσότερο, ας πούμε, ζεστός μέσα. Μετά από εκεί πέρα, ας πούμε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η επιφάνεια της ταράτσας. Αν δεν είναι μονωμένη η ταράτσα, θα έχουμε και πολλές υγρασίες, πολύ μούχλα πάνω στα ταβάνια και δεν θα μπορεί να θωρακιστεί έτσι η ταράτσα μας. Αυτή την περίοδο τι έρχονται και σας ζητάνε οι πελάτες σας? Αυτή την περίοδο έρχονται, μιλάμε πιο πολύ για τις ταράτσες, μέσα στα σπίτια κάνουν συνήθως συντηρήσεις και σε μεγάλες οικοδομές και σε μικρές μονοκατοικίες. Θωρακίζουν το σύστημα θερμομόνωσης που έχουμε για τις επιφάνειες. Μπορεί οικονομικά κάποιος να κάνει τις εργασίες αυτές σε αυτή την περίοδο, μέσα στον Σεπτέμβρη? Πώς δεν μπορεί να τις κάνει? Εντάξει, έχει, ας πούμε, και οικονομικές λύσεις, ας το πούμε, και οι τιμές μας τις διαμορφώνουμε ανάλογα με το τι ζητάει ο πελάτης. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα βρούμε λύση ανάλογα με το, και ή αν θέλει να το κάνει μόνος του ή αν θέλει να το κάνει ο μάστορας την εργασία.